Ο Ιράν έκανε μία επιχείρηση προσεκτικά σχεδιασμένη και υπολογισμένη. Ήταν μία προβολή ισχύως. Ήθελε να περάσει ένα μήνυμα. Προφανώς και δεν χρησιμοποίησε τις πλήρες δυνατότητές του. Όπως είχαμε πει και στην προηγούμενη συζήτησή μας, το Ιράν, έτσι πως είχαν έρθει τα πράγματα με τις συνεχόμενες δολοφονίες τελεχών του στη Συρία, ήταν αναγκασμένο να απαντήσει. Δεν είχε άλλη επιλογή, διότι θα κλονιζόταν ανεπανόρθωτα η αξιοπιστία της αποτροπής του, θα κλονιζόταν το κύρος του στην περιοχή και σε εχθρούς, αντιπάλους και σε φίλους στον άξονα της αντίστασης. Οπότε έπρεπε να βρει μια λεπτή ισορροπία. Αυτό ήταν. Ήταν ένα πολύ δύσκολο εγχείρημα. Έπρεπε να βρει έναν τρόπο που θα απαντήσει για να περάσει ένα μήνυμα αποτροπής και συνάμα να μην συρθεί σε πόλεμο με το Ισραήλ. Αυτή η επιχείρηση που έγινε με την κωδική ονομασία αληθινή υπόσχεση, αυτό ακριβώς ήταν. Ήταν υπολογισμένη για να είναι ακριβώς σε αυτό το πλαίσιο που σας είπα προηγουμένως. Mm-hmm. Υπάρχει μια εκτίμηση στην ιρανική πλευρά ως προς την αντίδραση από εδώ και πέρα του Ισραήλ? Υπάρχει μια πρώτη εκτίμηση? Υπάρχει μια εκτίμηση. Το Ιράν λέει ότι πλέον έχει μετακινήσει τις κόκκινες γραμμές του. Αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό. Είναι μια απόρρεια από την επιχείρηση αυτή. Πλέον το Ιράν ανακοίνωσε. Ο ηγέτης των φρουρών της Επανάστασης, ο Χωσέιν Σαλαμί, ανακοίνωσε ότι η επιχείρηση αυτή έφερε μια νέα εξίσωση, μια νέα ισορροπία αποτροπής. Πλέον το Ιράν, άμα δεχτεί χτύπημα στο εξωτερικό, στελέχη του, κρίσιμες εγκαταστάσεις του, βλέπε Συρία, θα απαντάει από το έδαφος του κατευθείαν και θα χτυπάει το Ισραήλ. Αυτό είναι μια τρομερή σημαντική εξέλιξη. Είναι αλλαγή του αμυντικού δόγματος του Ιράν. Αυτό που λέγαμε από την στρατηγική υπομονή, πλέον πάμε σε κάτι πιο επιθετικό, πιο αυστηρό. Αυτό το επιβεβαίωσε κιόλας και ο αρχηγός του Γενικού Επιτελείου των Ενόπλων Δυνάμεων. Ότι οποιαδήποτε και στο εξωτερικό να δεχτεί πλέον το Ιράν θα απαντάει απευθείας, όχι με τα άλλα μέλη του άξονα της αντίστασης, και θα χτυπάει από το έδαφος του το Ισραήλ. Είναι πάρα πολύ σημαντικό αυτό. Νομίζω δεν έχει καθόλου αξιολογηθεί αυτή η επισήμανση των Ιρανών αξιωματούχων. Η διαπίστωσή τους ήταν, και αυτό που λένε στο εσωτερικό, ότι έπρεπε να απαντήσουν, ναι. Γιατί άμα δεν απαντούσαν τώρα, θα ερχόταν αργά ή γρήγορα ο πόλεμος. Δηλαδή, για να αποφύγουν τον πόλεμο, μεσοπρόθεσμα έπρεπε να απαντήσουν τώρα. Γιατί όπως είχαμε πει και στην πρώην κουβέντα μας, το Ιράν είναι ένας πραγματιστικός δρόν. Δεν θέλει να συρθεί σε ένα πόλεμο για πολλούς άλλους λόγους που θα τους αναλύσουμε μια άλλη στιγμή. Δεν νομίζω είναι από τις παρούσες. Ο κύριος Πικραμένος θέλει να σας πει κάτι. Ναι, κύριε Πικραμένα. Καλημέρα, κύριε Λεκάκη. Καλημέρα. Με βάση τις τελευταίες πληροφορίες, οι Ιρανοί είχαν ετοιμάσει 120 βαλιστικούς πυράβλους για να στοχεύσουν το Ισραήλ. Οι αναλυτές μιλάνε ότι οι μισοί εξ αυτών είτε δεν μπόρεσαν να πυροδοτηθούν, είτε έχασαν την πορεία τους κάπου πάνω από την Ιορδανία ή από το Ιράκ. Θέλω να μου πείτε γιατί γίνεται πολλή κουβέντα. Από τη μία, ναι, το Ιράν είχε ενημερώσει τους διεθνείς δρόντες ότι θα είναι ελεγχόμενη αντίδραση, ότι δεν θέλει κλιμάκωση. Πώς όμως, από τη στιγμή που ο τρίτος και ο τέταρτος θόλος, δηλαδή το Arrow 3 και το Arrow 4, ουδέποτε έχουν τεσταριστεί επί του πεδίου, θα μπορούσαν οι Ιρανοί να κρατήσουν αυτήν την ελεγχόμενη κατάσταση από τη στιγμή που στέλνεις 60 βαλιστικούς? Και αν από τους 60 βαλιστικούς, κύριε Λεκάκη, οι μισοί τελικά πέφτανε στο Ισραήλ, οι 30, και είχαμε αυτή τη στιγμή 2.000 νεκρούς σε αστικά κέντρα ή σε στρατιωτικές εγκαταστάσεις, πώς μπορούσε να εξασφαλίσει το Ιράν ότι θα αποφεύγαμε τον πόλεμο, όπως λέτε εσείς? Θέλω να πω ότι οι φρουροί βάλανε πολύ ψηλά την μπάρα, θέλανε πραγματικά να πονέσουν, να ματώσουν το Ισραήλ, γι' αυτό που είπαμε πριν και συμφωνείτε, ότι από το 2012 έχουν δολοφονηθεί και πυρηνικοί μηχανικοί και αξιωματικοί των φρουρών σε Λίβανο, Συρία, Ιράκ και Ιράν. Οπότε το επιχείρημα στους Αμερικανούς, μην μπείτε στην όλη φάση, το ελέγχουμε, αλλά την ίδια στιγμή στέλνω 120 βαλιστικούς, άσχετα αν οι μισοί πήγανε,
δείχνει ότι ποιος έχει τελικά την πρωτοβουλία. Η θρησκευτική ελίτ, η φρουρή, ποιος κάνει κουμάντο στην Τεχεράνη με βάση τις δικές σας πληροφορίες. Λοιπόν, για τους μηχανισμούς λήψης αποφάσεων του Ιράν έχω κάνει ιδιαίτερη έρευνα. Έχω ασχοληθεί επισταμμένος. Το Ιράν, να ξεκινήσω με αυτό, με το τελευταίο που είπατε, κύριε Πικραμένε. Ναι. Ο μηχανισμός λήψης αποφάσεων του Ιράν δεν είναι μονολιθικός. Δεν είναι αυστηρά οριζόντιος. Υπάρχει συζήτηση. Ο Χαμενεΐ, που είναι και ο αρχιστράτηγος των ενόπλων δυνάμεων βάσει του συντάγματος, δεν κάνει αποφάσεις και οι υπόλοιποι ευθυγραμμίζονται. Το συζητάει. Έχει ένα κύκλο εμπίστων, που αυτοί οι εμπιστοί δεν είναι απαραίτητα κληρικοί. Και εδώ έγκυται και το γεγονός ότι δεν κατανοεί ακριβώς το σύστημα του Ιράν. Το σύστημα του Ιράν δεν είναι ένα ακριβώς κληρικό θεοκρατικό καθεστώς, είναι ένα υβριδικό καθεστώς. Ακριβώς. Συνδυάζει στοιχεία και θεοκρατίας και θα λέγαμε σε εισαγωγικά αντιπροσωπευτική δημοκρατία. Σε εισαγωγικά το βάζω. Το ανώτατο όργανο αποφάσεων είναι το Ανώτατο Συμβούλιο Εθνικής Ασφαλείας του Ιράν. Στο Ανώτατο Συμβούλιο Εθνικής Ασφαλείας έχει 12 μόνιμα μέλη. Τα 12 μόνιμα μέλη είναι οι αποφάσεις λαμβάνονται δια πλειοψηφίας από τους 12 ψήφοι. Κατ' εξαίρεση μπορεί ένα μέλος ad hoc που αφορά το χαρτοφυλάκιό του, για παράδειγμα ο Υπουργός Αμήνης που δεν είναι στα 12 μέλη του Συμβουλίου Ασφαλείας, να προσκλειστεί, να του κάνουν πρόσκληση ad hoc και να έχει και δικαίωμα ψήφου. Στο Ανώτατο Συμβούλιο Εθνικής Ασφαλείας του Ιράν έχουν σημαντική παρουσία οι φρουροί της Επανάστασης. Σημαντική παρουσία. Σχεδόν έχουν βέτο με τους ψήφους. Γιατί είναι και υπουργοί, κάποιοι υπουργοί που συμμετέχουν ήταν πρώην στελέχη των φρουρών της Επανάστασης. Δεν είναι τόσο οπότε θα λέγαμε κάθετη η λήψη αποφάσεων. Υπάρχει συζήτηση. Κύριε... Και αυτό, ναι. Να πω τώρα για τους πυράβλους, για να μην ξεφύγουμε. Λοιπόν, σύμφωνα με τις πληροφορίες των Ισραηλινών, επαναλαμβάνω, των Ισραηλινών, δεν έχουμε άλλη πληροφόρηση. Σωστό αυτό που λέτε. Μισό λεπτό. Μην το δένουμε για έτσι, να το πω και λαϊκά. Κύριε Λεκάκη, λοιπόν, έχετε δίκιο. Θέλω να το πω εγώ, με συγχωρείτε λίγο. Οι πηγές μέχρι στιγμής είναι του Ισραήλ και των δυτικών μέσων ενημέρωσης. Αυτές είναι οι πηγές που έχουμε αυτή τη στιγμή. Κατά τις δικές τους δηλώσεις. Ελάτε. Λοιπόν, επαναλαμβάνω, σύμφωνα με τις πληροφορίες που έχει δώσει ο Ισραηλινός στρατός, το Ιράν και ο άξονας της αντίστασης μαζί, θα το πούμε και μετά, συνολικά εκτόξευσαν 150 πυράβλους. Για να το αναλύσουμε, από αυτούς, εκ των οποίων 120 ήταν βαλιστικοί και οι υπόλοιποι περίπου 30 ήταν πυράβλοι κρούς. Σωστά. Να πω τώρα αυτό που είπε, να απαντήσω αυτό που είπε ο κύριος Πικραμένος. Το Ιράν, όπως παραδέχθηκε και ο Υπουργός Εξωτερικών Αμίρ Αμπντολαχιάν, 72 ώρες πριν την επίθεση ενημέρωσε τις περιοχές της γειτονιάς ότι θα κάνει σίγουρα μία επίθεση στο έδαφος του Ισραήλ. Παραδεχθήκαν επίσης ότι ενημερώσαν λίγο πριν την επίθεση στις Ηνωμένες Πολιτείες. Έχουμε μια άλλη πληροφόρηση ότι μεταφερθήκαν και μηνύματα μέσω Τουρκίας. Η πύραυλη που χρησιμοποίησε το Ιράν με βάση τα μίντια του Ιράν, τα μέσα ενημέρωσης, ήταν από μεσαίας κατηγορίας πυράβλους, δεν ήταν ούτε υπερηχητική, ήταν μια παρτίδα από σχετικά παλιούς πυράβλους, ήταν και ένα μήνυμα ότι δεν θέλει να κλιμακώσει και παράλληλα και ένα μήνυμα να τεστάρει και την αεράμινα του Ισραήλ. Ο λόγος που ειδοποίησε το Ιράν από πριν για την επίθεση δεν ήταν τυχαίος. Όπως είδαμε και στην πράξη, 5 χώρες έκαναν αεράμινα στην επίθεση του Ιράν. Ήταν το Ισραήλ, οι Ηνωμένες Πολιτείες, το Ηνωμένο Βασίλειο, η Γαλλία και άκουσον η Ορδανία. Η Ορδανία έχει πλέον τον τίτλο της πρώτης αραβικής χώρας που υποστηρίζει ανοιχτά το Ισραήλ. Αυτό βεβαίως προκάλεσε το Ιράν να απειλήσει ευθέως την Ιορδανία και απείλησαν ευθέως ότι άμα ανοίξει τον εναέριο χώρο η Ιορδανία για μια επιχείρηση απάντησης του Ισραήλ προς το Ιράν, η Ιορδανία θα είναι ο επόμενος στόχος. Η Ιορδανία, να υπενθυμίσω, είναι μια χώρα πολύ φτωχή που εξαρτάται κυρίως από την αμερικανική χρηματοδότηση. Είναι ο πιο πιστός, είναι από τις αραβικές χώρες, είναι ο πιο πιστός σύμμαχος των Ηνωμένων Πολιτειών.
Και επενθυμίζω, όπως έχω γράψει και σε ένα πρόσφατο άρθρο μου, η Ιορδανία έχει μια δίγλωση στάση μετά την 7η Οκτωβρίου. Μπορεί ρητορικά να υποστηρίζει τους Παλαιστίνιους της Γάζας, αλλά έχει ανοίξει έναν πνεύμονα υποστήριξης του Ισραήλ. Είναι ο λεγόμενος χερσαίος διάδρομος από το λιμάνι του Ντουμπάι, συνεχίζει στη Σαουδική Αραβία τα φορτηγά και περνάνε στην Ιορδανία και μετά στο Ισραήλ για να ανεφοδιάζεται το Ισραήλ. Αυτός ο χερσαίος διάδρομος που έχει ανοίξει είναι για να παρακάμπτει τη Ερυθρά Θάλασσα, που όπως γνωρίζουμε οι Χούθοι έχουν προσπαθούν να κάνουν εμπορικό αποκλεισμό ιδιαίτερος επιτυχημένο. Κύριε Λεκάκη, θέλω να σας ρωτήσω δύο πράγματα, τα οποία δεν είναι για την ώρα εμφανή. Επειδή έχω την εντύπωση ότι στην ουσία η απάντηση του Ιράν, εγώ, δική μου αίσθηση είναι αυτή, δεν είναι ούτε ένα στα χίλια από αυτά που έχει υποστεί από το Ισραήλ όλη αυτή τη διαδρομή. Μήπως επί της ουσίας η κίνηση αυτή είναι ότι εγώ, πρώτον, όπως λέτε εσείς, μετακινώ την κόκκινη μου γραμμή και από εδώ και πέρα οι σφαλιάρες που έτρωγα, ξεχάστε τις, θα απαντώ απευθείας εγώ, θα απαντώ, αυτό είναι το μήνυμα. Υπομήνυμα ότι ναι μεν δεν σου κάνω ζημιά, αλλά υποχρεώνω τους πολίτες σου να τρέχουν στα καταφύγια, να αισθανθούν όπως αισθάνονται όσοι τρέχουν στα καταφύγια όταν βομβαρδίζει το Ισραήλ, να την ακούσουν δηλαδή, και από εδώ και πέρα, επειδή πήγες να με στριμώξεις, η όποια κλιμάκωση θα οφείλεται αποκλειστικά σε σένα. Εγώ δηλαδή δεν κλιμακώνω με τη μία, κάνω μία απάντηση σε αυτά που μου έχεις κάνει, με κορονίδα αυτό το έσχος στις προξενικές αρχές και γραφεία στη Δαμασκό, αλλά ως εκεί. Από εδώ και κάτω, αν κλιμακωθεί, η ευθύνη είναι δική σου. Μην πας να το παίξεις, γιατί στη Δύση αυτό δημιουργήθηκε. Καταδίκη, καταδίκη, καταδίκη. Χθες. Όλοι σπεύσαν καταδίκη. Υπενθυμίζει με αυτόν τον τρόπο λοιπόν το Ιράν ποιος είναι ο υπεύθυνος από εδώ και κάτω, πιστεύετε? Πράγματι, όπως το λέτε, είναι μια επίδειξη δύναμης που δείχνει ότι ένα μικρό μέρος του τι μπορεί να κάνει το Ιράν. Το λένε ξεκάθαρα, οι ίδιοι οι Ιρανοί το λένε. Ήταν μια περιορισμένη επιχείρηση, αλλά έχει ιδιαίτερο ενδιαφέρον ότι η επιχείρηση αυτή, όσο βγαίνουν και άλλα στοιχεία, δείχνει ότι τελικά βρήκε τους στόχους που ήθελε το Ιράν. Και αυτό έχει πολύ σημασία. Και όπως είπα προηγουμένως, δεν χρησιμοποίησανε τους τελευταίες τεχνολογίες πυράβλους τους, τους υπερηχητικούς, που είναι πολύ σημαντικό στην αεράμινα. Ο υπερηχητικός πυράβλος παίζει πολύ σημαντικό ρόλο στον πύραυλο η ταχύτητα που έχει για να αποφύγει τις αεράμινες. Σύμφωνα με τα στοιχεία, για να πω επ' ευκαιρίας, ναι, ναι, θα πω στοιχεία που λέει ένας Αμερικανός αξιωματούχος. Όσο θα περνάει ο καιρός, θα βγαίνουν και περισσότερα στοιχεία. Γι' αυτό είπα να μην μένουμε στις Ισραηλινές πληροφορίες. Ένας ανώτερος Αμερικανός αξιωματούχος είπε στο ABC, το αμερικάνικο δίκτυο, ότι έπεσαν 9 πύραυλοι συνολικά του Ιράν βαλιστικοί. Οι 5 έπληξαν την αεροπορική βάση Νεβατίμ, που βρίσκεται στην έρημο Νεγκεύ, όπου αυτό έχει ως αποτέλεσμα να προκληθεί ζημιά σε ένα μεταγωγικό αεροσκάφος Ισραηλινό C-130, σε έναν αχρησιμοποίητο διάδρομο προσγείωσης, αυτό το είδαμε στις εικόνες που κυκλοφόρησαν, και σε άδειες εγκαταστάσεις αποθήκευσης. Οι υπόλοιποι 4, λέει, πέσανε στην αεροπορική βάση Ραμών στον Εγκέφ πάλι, αλλά εκεί λέει δεν υπήρξαν αναφορές για σημαντικές ζημιές. Παράλληλα, οι Ιρανοί θέτουν κι άλλον έναν στόχο. Οι Ιρανοί λένε ότι χτύπησαν ένα κέντρο πληροφοριών στα υψίπεδα του Γκολάν, στο όρος Ερμών. Γιατί οι Ιρανοί ήθελαν να χτυπήσουν αυτά τα δύο? Δεν είναι τυχαία αυτά τα δύο σημεία που χτύπησαν. Η βάση στο Νεβατίν φιλοξενεί, είναι η κύρια αεροπορική βάση που φιλοξενεί τα F-35, τα περισσότερα βρίσκονται εκεί. Το Ιράν λέει ότι χτύπησε τη βάση γιατί από εκεί απογειώθηκαν τα F-35 που έπληξαν το προξενείο το ιρανικό στη Δαμασκό. Σωστό. Και έπληξε το κέντρο υπηρεσίες πληροφοριών στα υψίπεδα του Γκολάν που είπα προηγουμένως, στο όρος Ερμών, γιατί από εκεί πήραν τις πληροφορίες οι Ισραηλινοί για το χτύπημά τους στο ιρανικό προξενείο στη Δαμασκό. Βλέπουμε ότι οι στόχοι τους, το λένε και οι ίδιοι, ήταν καθαρά επιλεκτικοί, ήταν στρατιωτικοί που σχετίζονται με την επίθεση στο προξενείο, δεν είχαν σκοπό να χτυπήσουν. Άρα το μήνυμα είναι ότι αν θες να κλιμακώσεις, ο υπεύθυνος θα είσαι εσύ στον Νετανιάχου. Αυτό είναι το μήνυμα. Ακριβώς. Και ένα άλλο μήνυμα, ναι, να το πούμε και αυτό.
ένα άλλο μήνυμα είναι να περνάνε βαλιστικοί πύραυλοι και drones ενδεχομένως, σίγουρα βαλιστικός πύραυλος από πάνω, από, το Κνεσέ, από την Κνεσέτ, πάνω από την Ισραηλινή Βουλή. Ό,τι και να λέμε αυτό σε συμβολισμούς, είναι ένα μεγάλο πλήγμα στο γόητρο του Ισραήλ, γιατί δεν ήταν μόνο η αεράμινα του Ισραήλ, ήταν και άλλες τέσσερις χώρες. Σωστά το λέτε. Συνέδραμαν στην αεράμινα. Ο κύριος Πικραμένος είπε. Πολύ σημαντικό. Ο κύριος Πικραμένος είπε ότι αν δεν υπήρχαν οι άλλες χώρες για αυτή την αεράμινα, τα πράγματα θα ήταν εντελώς διαφορετικά για το Ισραήλ. Εγώ να θυμίσω ότι. Όσο την έγκυρη ειδοποίηση. Ναι, ναι, ναι. Και κυρίως. Ήταν η ειδοποίηση σκόπιμη. Μάλιστα. Κυρίως αυτό που λέτε, ότι αν θες να εθνιδιάσεις κάποιον, δεν βγαίνει 78 ώρες πίσω να λες θα κάνω αυτό και αυτό. Το τελευταίο ερώτημα που θέλω να σας κάνω, γιατί έχει βγει εκτός κάδρου, αλλά είναι κρίσιμο. Ακούω πολλούς έτσι με μια ευκολία να λένε ότι κοίτα, ξαναδείς, το Ισραήλ και οι δυτικοί σύμμαχοι, Αμερικανοί, Γάλλοι, Γερμανοί, άμα το Ιράν κουνηθεί. Ωραία. Ερώτηση όμως. Έχουμε αντίληψη της διαχείρισης των στενών του Ορμούς? Διότι εκεί διακινείται η παγκόσμια εμπορική ναυτιλία και ιδίως τα ενεργειακά. Εάν την κλείσει το Ιράν, για τον X λόγο, έχουμε αντιληφθεί πρώτα-πρώτα πόσες εθνικότητες θα μπλοκαριστούν μέσα? Πολύ ενδιαφέρουσα ερώτηση, κύριε Σαχίνη. Θα πω μια αντιδημοφιλή άποψη που ίσως είναι, δεν είναι τόσο... θα πω ότι το Ιράν απειλεί εδώ και δεκαετίες ότι επιφυλάσσεται να κλείσει τα στενά του Ορμούς. Έχει κάνει πολλές απειλές, το έκανε στον πόλεμο με το Ιράκ. Ακόμα και όταν ο Σαντάμ Χουσέιν, υπενθυμίζω, χτύπαγε εμπορικά τάνκερ του Ιράν στον Περσικό κόλπο, το Ιράν δεν τόλμησε να κλείσει τα στενά του Ορμούς. Βεβαίως τότε μπορεί να μην είχε τις επιχειρησιακές δυνατότητες. Για να το πω απλά, τα στενά του Ορμούς ισχύει πράγματι, μπορεί να προκαλέσουν τρομερό πρόβλημα στη διεθνή ναυσιπλοεία και δι' στην ενεργειακή. Ταυτόχρονα όμως, το Ιράν είναι εξίσου εξαρτημένο και ευάλωτο από τα στενά του Ορμούς. Γιατί? Το 90% των εξαγωγών του Ιράν γίνονται από τον τερματικό σταθμό εξαγωγής πετρελαίου στο νησί Χάρκ. Το νησί Χάρκ βρίσκεται στο βόρειο στόμιο του Περσικού κόλπου, βρίσκεται πολύ βόρεια. Οπότε άμα κλείσει τα στενά, πλήττεται και το ίδιο. Και ιδιαιτέρως δε που το Ιράν, η συντριπτική πλειοψηφία των εσόδων του προέρχεται από τον πετρελαϊκό τομέα. Το Ιράν έχει προσπαθήσει να μειώσει αυτή την εξάρτηση, έχει επίγνωση αυτής της εξάρτησης και άνοιξε ένα νέο τερματικό σταθμό εξαγωγής πετρελαίου στον κόλπο του Ομάν. Είναι το λιμάνι του Γιάσκ. Έχει φτιάξει μάλιστα αγωγούς πετρελαίου, γιατί οι πετρελαιοπηγές οι μεγαλύτερες του Ιράν έχουν πολύ μεγάλη απόσταση. Βρίσκονται βόρειο-δυτικά. Παρ' όλα αυτά, ακόμα και σήμερα δεν γίνονται πολλές εξαγωγές του Ιράν από τον κόλπο του Ομάν, γιατί υπάρχει το κόστος μεταφοράς του πετρελαίου από τον αγωγό. Οπότε θα έλεγα ότι το να κλείσει τα στενά του Ορμού στο Ιράν είναι το ίστατο ιρανικό χαρτί. Άμα νιώσει ότι απειλείται το ίδιο το σύστημα, το καθεστώς, η ίδια η χώρα, τότε ναι. Αλλά δεν θα έλεγα ότι θα το κάψει επιπόλαια για κάτι που δεν απειλεί ευθέως το σύστημα ή το κράτος. Μάλιστα. Κύριε Λεκάκη, θέλω να σας ευχαριστήσω. Θα τα ξαναπούμε μες την εβδομάδα. Είναι προφανές και πιο αναλυτικά. Όμως μας δίνετε έτσι ένα αλήθεια, η αίσθηση που επικρατεί σήμερα, προσέξτε, που έχουμε και τις συνεδριάσεις αντιστοίχως των υπηρεσιών και του Πολεμικού Συμβουλίου στο Ισραήλ. Η αίσθηση που υπάρχει αυτή τη στιγμή, όπως παρακολουθείτε, στο Ιράν, είναι τι? Ότι ετοιμάζονται για αντιχτύπημα? Ετοιμάζονται οι Ιρανοί, το περιμένουν? Ακριβώς. Πολύ ενδιαφέρουσα ερώτηση. Λοιπόν, το Ιράν έχει πει επισήμως, το Ανώτατο Συμβούλιο Εθνικής Ασφαλείας, ο νούμερο ένα θεσμός υπεύθυνος για τα θέματα εθνικής ασφαλείας, ανακοίνωσε ότι αν χτυπήσει το Ισραήλ, η απάντηση θα είναι 10 φορές ισχυρότερη. Υπενθυμίζω ότι το Ιράν έχει πάρει μέτρα προστασίας για τις κρίσιμες υποδομές του. Δηλαδή, για τις πυρηνικές εγκαταστάσεις, για τις παρτίδες των πυράβλων. Όλα αυτά είναι κάτω από τη γη, είναι κάτω από βουνά, είναι κάτω από ερήμους, είναι υπόγειες πόλεις. Το Ιράν λέει, ονομάζει αυτά τα μέτρα προστασίας, κάλυψης, καμουφλάζ, υπόγειες πόλεις, το λέει παθητική άμυνα. Έχει πάρει μέτρα και μάλιστα ένας, θα λέγαμε, που είναι πολύ κοντά στο περιβάλλον του ανώτατου ηγέτη,
Ναι, ναι. Έκανε μια πολύ, πολύ ενδιαφέρουσα παράδοση. Είπε ότι το Ιράν αυτές τις μέρες δεν ήταν τυχαίο που έγιναν. Προφανώς το παρασκήνιο συνομιλούσε και με τους διεθνείς δρόντες. Πήρε τα μέτρα του. Είναι έτοιμο και για δεύτερο χτύπημα και για τρίτο από το Ισραήλ. Σε αυτό το σημείο, αν μου επιτρέπετε, και έχουμε λίγο χρόνο, να πω κάτι άλλο που, έχει, που νομίζω είναι άξιο αναφοράς για την επιχείρηση του Ιράν. Γιατί και αυτό νομίζω δεν έχει... Ελάτε λίγο γρήγορα. Ιδιότητα. Ναι, ναι, ναι. Πείτε το. Πείτε το. Λοιπόν, η επίθεση αυτή ήταν μια πολυεπίπεδη επίθεση. Προηγήθηκαν κυβερνοεπιθέσεις. Όλα αυτά ήταν μια επίδειξη. Ήταν μια επίδειξη τι μπορεί δυνητικά να κάνει το Ιράν. Έγιναν στο Ισραήλ το απόγευμα της επίθεσης κυβερνοεπιθέσεις στο σύστημα ηλεκτροδότησης με αποτέλεσμα να κοπεί το ρεύμα σε πολλές περιοχές του Τελαβίβ και αλλού. Έγινε μετά μια κυβερνοεπίθεση και στα ραντάρ έγινε του Ισραήλ. Μάλιστα. Επίσης, συμμετείχαν και άλλα μέλη του άξονα της αντίστασης και αυτό έχει πολύ σημαντικό. Έγινε ένας συντονισμός και αυτό στο Ιράν το λένε η ενότητα των μετόπων. Ήταν το όραμα του Γασέμ Σολεϊμανί να συντονίζονται όλα οι άξονες, όλα οι κρίκοι του άξονα της αντίστασης όταν πλήττεται ένα μέλος να ενεργοποιούνται ταυτόχρονα όλα τα υπόλοιπα. Βλέπουμε ότι αυτό έχει οριμάσει πια και έχει γίνει πρώτη φορά. Είναι πάρα πολύ σημαντικό αυτό και πρέπει να αναφερθεί αυτό.